Κάθε φορά που υπάρχει διαδικασία, οι φίλοι του Μινά λέμε να μην εκδηλωθούμε ακόμα, θα μας πει ο Μινάς τι θα κάνουμε. Περιμένουμε. Ανακοινώνουν οι υποψηφιότητες, μας λέει αφήστε την άλλη φορά. Έρχεται άλλη φορά, λέμε θα μας πει ο Μινάς τι θα κάνουμε. Περιμένουμε. Τίποτα ο Μινάς πάλι. Το πρόβλημα με το Μινά είναι αυτό. Πότε θα μας πει τι θα κάνουμε. Που ο Μινάς δεν μας το λέει ακόμα. Αυτό πρέπει να αποφασίσει ο Μινάς. Κάποτε δήλωσα με τα αποτελέσματα των εκλογών ότι το κόμμα είναι γερασμένο και πρέπει να αλλάξει σε ιδέες και σε πολιτική. Αλλά εσείς παραμένετε στα παλιά. Θα γερασμένο ακόμα. Δεν μας έχει κάτι, τι λέει ο γιατρός, θα ακούσω, δεν ακούσω κι εγώ. Δεν μας έχει πει κάτι. Θα πετάτε τις εκλογές με τον Μπαρμπαράκη το 28% ότι μια δημοκρατία είναι γερασμένο. Πρέπει να αλλάξει πολιτική και σε πολιτική και σε ιδέες σε όλα. Και βλέπω ότι θα αφήσει να παραμένετε στο πέρα περιμένω στο ίδιο, στο παλιό. Συνεχίστε ρε παιδιά. Δεν είναι κάπου, συνεχίστε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς και να χάσουμε, δεν θα φύγω από το πέρα. Εσείς είστε επικίνδυνοι, γιατί έχετε μάθει να φεύγει. Ανοίγετε την πόρτα και μετά την ξαναγείτε. Ο κύριος, λόγω δουλειάς, άνοιξες την πόρτα. Την άνοιξες την πόρτα. Την άνοιξες την πόρτα. Την άνοιξες την πόρτα. Όχι, ποτέ. Άνοιξες την πόρτα. Την πόρτα. Κατά λάθος. Πριν 30 χρόνια τώρα, τι θυμάσαι. 18 χρόνια ήταν το παιδί. Η αίσθηση είναι η ουσία. Εμείς την αλήξαμε, αλλά γυρίσαμε... Η ουσία είναι, Κώστα, η ουσία είναι ότι μπορούμε να τα λέμε όλοι μαζί. Η ουσία είναι ότι μπορούμε να τα λέμε όλοι μαζί και να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Γιατί να μην άνοιξε την πόρτα τώρα τελευταία και πήγε, δεν φως και πήγε. Η ουσία είναι ότι μπορούμε να χτίσουμε όλοι μαζί. Η ουσία είναι ότι μπορούμε να χτίσουμε όλοι μαζί. Και αυτή είναι η μεγάλη μας επιτυχία. Δεν μας έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν μπορούμε πάνω τέτοια. Δηλαδή, έχω μια ερώτηση. Ναι, τελευταίοι θα ήμασταν. Α, δεν ήταν ο Άδωνος. Θα ήμασταν τελευταίοι. Θα ήμασταν. Πάλι, καλά που πήγε ο Άδωνος. Θα λέγαμε τρεις, δεν θα λέγαμε τελευταίοι. Θα λέγαμε τρεις. Ναι, παιδιά, με πήρε ο Αποστόλης. Ότι μα ο Παναγιώτης έχει από πίσω όμως. Προηγείται και σε από πίσω. Λέει μυστικές, λέει. Δεν το λέγα στο χαράσο. Μυστικές νοσκοπήσεις 45%. Και εσύ με μιλούσε για πρώτη Κυριακή με 55% και είδα πόσο φύγει. Πέσανε το συστήμα. Γύρω στο 40% μου έλεγε. Θα φάνει πάλι, θα φάνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Σιλωτάκης είναι στο 50%. Έτσι και κάνει. Τόσο πιστεύω. Εσείς βαρεθήκατε. Συνέχεια είστε εσείς. Φύγετε. Πότε είμαστε. Συνέχεια είστε. Πότε είμαστε. Μάρος δεν μας άφησε.